Γεια σας, Σαφάι Γουλφ εδώ από τις Minecraft Cousins. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 7 της σειράς μου για το Rome Total War. Τελευταία φορά είχαμε αφήσει όταν είχαμε αποκρούσει ένα στρατό που μας είχαν στείλει οι Selwits εδώ στην Πέργαμο. Ένα στρατός όπως βλέπετε κατεβαίνει για τη Λάρισα. Κακό αυτό τώρα που το ξαναβλέπω. Επίσης πρέπει να στείλω ένα στρατηγό τώρα που το βλέπω. Τίποτα δεν κάνει αυτός. Τώρα δεν έχουμε καν. Όχι. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα καλό εκτός από αυτόν, αλλά σαν να τον πω πουθενά. Και αυτός εδώ είναι πολύ καλός. Αυτός είναι καλός. Και τη Ροδό δεν την πολύ θέλω. Πολύ θέλω. Δεν είναι πόλη που πιστεύω θα μου κάνουν επίθεση εύκολα. Αν και έχω τρεις στρατηγούς εδώ τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, προσωρινά θα στείλω αυτόν εδώ σε περίπτωση επίθεσης. Ωραία. Επίσης έβγαλα ένα στρατό εδώ στα μέσα να... και μην τους επιτεθώ στην πόλη. Θέλω όμως να κάνω... μπορώ να πάρω κάποιους μισθοφόρους, αυτούς συγκεκριμένα. Είναι λίγο ακριβούτσικοι, αλλά νομίζω ότι έχουμε λεφτά. Έχουμε λεφτά. Όπα, τους πήρα. Να έχουμε κέρδος γενικά. Ωραία. Εντάξει. Θα μας φάνε άγρια μας επιτεθούνε. Ωραία, εδώ και εδώ θέλω να φτιάξω ένα στρατό να επιτεθώ, αλλά τώρα προς το παρόν θέλω να αυξηθούν λίγο τα έσοδα. Για να δούμε. Πόσο στρατό έχει? Ω, έχει πολύ. Τι είσαι καλύτερο στρατηγό? Δεν το βλέπω γενικά μου. Ας ελπίζουμε. Και αυτό το loading screen. Εντάξει, για παιχνίδι δεκαετίας νομίζω. Wait. Εδώ είναι ο στρατηγός μας. Στο καλό είναι αυτή. Αφήστε αυτό τη βλακεία. Και πηγαίνετε εδώ πέρα. Αφήστε τους βάλω κανονικά. Όχι, παρατήστε το αυτό. Θα τους βάλω κανονικά να πάρουν μια πτέρυγα. Γιατί άμα είναι πρώτοι θα πεθάνουν εύκολα. Είναι ισχύ στο ποπού ή το τετίν. Καλά, ορμάτε. Μην τρέχετε έτσι. Σε ελπίζουμε ότι αξίζουν τα λεφτά τους. Ναι, και εσείς όμως. Θέλω ότι από εδώ έρχονται ενισχύσεις. Ωραία. Δεν έχω άσχημη θέση, ευτυχώς. Χάσα 5 άντρες. Κάποιο γίνει να αφήσει και να βοηθήσει και αυτούς. Ωραία, νικάμε. Πιστεύω ότι χτυπάνε τίποτα. Κρατήστε μια βασική γραμμή. Μια βασική γραμμή, ναι. One second. Παρά είναι δυνατά. Εντάξει, μετά από 7 επεισόδια είπα να χαμηλώσω. Δεν ξέρω αν ήταν δυνατά, αλλά με ενοχλεί εμένα, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει στο βίντεο. Θα έπρεπε να είχα κοιτάξει μόνο.
Δεν νικάμε. Εδώ οι τοξότητες τι να μας κάνουν. Αυτοί εδώ δεν ξέρω γιατί βοηθάνε. Παράγει πολλούς άντρες. Εξή, τι μπουλούκι ξέρω εγώ. Κάνουμε πολλούς άντρες. Το ξέρεις μου, ρίχνουν κανένα βέλος. Όχι, φεύγετε. Κάπως δεν γίνεται να τους φέρουμε πίσω, δεν θυμάμαι κιόλας. Νομίζω ότι μου πήγαινε κοντά στρατηγός, γίναγαν πίσω. Αχ, τι βλέπω για χαμένη μάχη. Δεν χάνουμε το βασικό του στρατό και έχει και ενισχύσεις. Μας βγήκε ψηλό fail, αλλά δεν πρέπει να έχει τόσες ενισχύσεις κρυμμένες. Πρέπει να στείλει ένα scout. Οκ, τρέχα στρατηγέ. Φώναξε. Τραχάτε παλικάρια. Αυτοί τι μείνανε έτσι. Okay, αυτή είναι η γενναή μας, ξέρω εγώ, δεν το ψήνω. Ναι. Τραχάτε. Τι είναι αυτή, γιατί δεν... Αναρωτιέμαι αν είναι bug ή κάτι κάνω εγώ λάθος και δεν τρέχω. Καλό και τώρα το φύγανε. Φύγετε. Και ένα bug στη μέση, στην άκρη. Αυτή μείνανε κλασικά. Ποιοι είναι αυτοί, το ξόδι δεν θα είναι. Έλα. Αλλά έφαγα πολλούς άντρες, δηλαδή έφαγα 400, μου φάγανε 600, εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει, απλώς θα γυρίσουμε το στρατό, φοβάμαι θα την πάρουν καχυδόνι, αυτό είναι το χειρότερο μου. Ω, καλό αυτό, καλό. Θέλετε ειρήνη. Αυτό που φοβόμουν ακριβώς. Ότι αυτοί οι μαλάκες οι καρχιδόνοι θα μας πρόδιδαν. Δυστυχώς χάσαμε λιγάκι την Ιταλία, θα ξαναπάμε μετά. Πώς βλέπετε, δεν ξέρω, μην κρατήσουμε τη μάχη. Ναι... Αυτό είναι κλασικό, ναι, κοίταξε. Και το στράτος, ευτυχώς. Construction report, ωραία. Πού είμαστε, Ρόδος. Τι θέλουμε στη Ρόδο. Θέλουμε να φτιάξουμε στρατό. Θα το φτιάξουμε... Practice, range. Και θέλουμε αυτούς στρατιώτες. Έχουν λίγο πιο πολύ damage, αλλά... Θα σου πάρουμε 3 unit. Οπα. Ναι, καλά το κάνω. Πέργαμος. Άντε πάλι οι Σέλβιτς. Έχουν στείλει όλο το στρατό που έχουν και δεν έχουν, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα στείλω ένα στρατό να στείλω στην Λυκάνωση, όταν θα την πάρω, όπως βλέπω. Άμα δεν πέσει, φυσικά. Λοιπόν, το τύχη θέλουν επισκευή.
Και χρειάζομαι και αυτό. Recruit άλλα δύο unit, να τα έχουμε, τρία μάλλον. Σιρακούσες, καλά οι Σιρακούσες τώρα, χαμένη υπόθεση είναι. Κάνω retrain έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ready. Yes, sir. Ας διώξουμε το καράβι, μην το χάσουμε κι αυτό. Ποιος είναι αυτός? Διπλωμάτης. Πού έχουμε διπλωμάτη? Α, να είσαι διπλωμάτης. Τώρα αυτοί να θέλουν ειρήνη, δύσκολο το βλέπω. Ναι, οκ. Ναι, οκ. Εντάξει, δεν πρέπει να κάνω όλο το construction report όπως σκέφτομαι. Για κανένα λόγο. Λοιπόν, ναι. Το λιμάνι για λεφτά. Λοιπόν, αυτούς μπορώ να στείλω για retrain. Ξέρω πόσο γρήγορα θα φτάσουν αυτόν τον θέμα. Όχι, αυτό δεν προλαβαίνω. Καλύτερα πάμε τα πόδια. Ωραία, θέλουμε 4 γύρους για να πάνε και να έρθουν. Λοιπόν, πού άλλο να θέλει construct support? Εδώ θέλει. Oh! Ανέβηκε επίπεδο η πόλη. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει 4.000 κατοίκους. Όχι. Ωραία. Μας κάτω πάω έτσι. Ναι, εδώ Σιρακούς είπαμε όχι. Κάνω και επανάσταση. Μας κάτω Σιρακούσες. Θα τις παραφορολογήσω, θα τη χάσουμε, θα τη χάσουμε. Ναι, ναι. Όχι. Σπράσαμε όλες τις πόλεις. Εδώ δεν μπορούμε να χτίσουμε τίποτα. Ωπα, εδώ Λάρις. Φτιάξουμε sewers. Λοιπόν, αφού χάσαμε εδώ στη Ρώμη που δικιά μου βλάκε ουσιαστικά, αλλά πως όλο αυτό το στρατό μου κάνει επίθεση απλά θα μέτρω γιατί κι αλλιώς. Να ξεπαρωμή Ιταλία. Εδώ οι Μακεδόνες, μπορώ να τους πάρω εύκολα την Απολωνία, αλλά θέλω να πάω για τη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται άλλο ένα σπάι μου φαίνεται. Κάπου δεν είχα ένα. Εδώ πέρα ήταν. Πώς θέλετε ειρήνη? Πώς μπορώ να κάνω ειρήνη με τους Ρωμαίους? Πού ήταν ο... Α, αυτός είναι όλος. Βρήκε. Ωραία. Τη Θεσσαλονίκη έχει κατστρατεύοντα γύρω της, αλλά δεν έχει κανένα τεράστιο στρατό. Να παίζει θλιβερή μου μουσική, κλασικά. Λοιπόν, θέλω να κάνω τίποτα άλλο, δεν νομίζω. Επόμενος γύρος. Καλά, πάνε χαμένοι. Μου έχουν αρχίσει όλοι πόλεμο, ξέρω εγώ. Πάω. Ναι, αντίο. Ωραία. Ready to sail. Θέλω να σου πω η train. Ready. Μπα, το στείλω εδώ. No more move, sir. Λοιπόν, αυτή για retrain. Εδώ νέο στρατός, εντάξει, οκ. Τι άλλο μπορούμε... Armored. Τι κάνει αυτό που το θυμάμαι τώρα? Α, ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα στατιστικά στους ηγέτες.
Ουφ, το καλό. Φτιάξω μια αγορά. Και εδώ ναι, ο τείχος επισκευάστηκε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος είναι αυτός? Άλλο αυτό. Και πάλι εδώ. Χάνω χρήματα τώρα. Ναι, το είδαμε αυτό. Χάσουμε και τις Σιρακούσες τώρα, εξαιρετικά. Νομίζω και αυτός ο γύρος δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Μόνο εδώ πρέπει να κάνω λίγο τρίνη στρατεία τους. Εδώ δεν είχα βάλει στάβλους. Οκ. Α, να αυτή. Αυτή δεν είναι και αυτή τέτοιο, ε. Ναι, οκ. Πάρω τρία τέτοια units, τα στείλω εδώ πέρα. Κάνω και εδώ recruit κανένα στρατιώτη. Ωραία, επόμενος γύρος. Α, ναι, τον ξέχασα αυτόν τον τέρμα. Ελλήνη, ή... τι είπα, Ελλήνη. Ειρήνη. Ρε, παιδιά, έχουμε κοινούς εχθρούς, τι να κάνουμε. Είναι καλά εσύ, σιγά. Λοιπόν, πού μας πρωτεπιτίθονται? Άμα κάνω αυτό τη μάχη, θα βγει το βίντεο μεγάλο, αλλά θα λύσει το μικρό. Τέλος πάντων. Θα χάσω γρήγορα. Ωραία, αυτό θα λένε σκεφτόνται οι αντίπαλοι τώρα. Ένας νεκρός εχθρός μυρίζει ωραία. Καλά θα... Ω, μάνα. Αυτός γιατί είναι εδώ πάνω? Καλά είναι βασικά εδώ πάνω. Τερετρέιν δεν μπορώ να το κάνω. Εξαιρετικά. Ωραία. Χαμένη μάχη είναι έτσι αλλιώς. Ξέρω εγώ το unit με τον ένα στρατιώτη λέει... Οκ, θα πολεμήσω απλά. Καλά, συναρρίχνεται. Καλά, σας περιμένουμε. Με τριστατηγούς. Τον πήρε εσύ για 200 δεν τον έχουν. Καλά. Μπορούμε να νικήσουμε, λέμε τώρα. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να νικήσουμε όπως έχουν νικήσει όλες τις μάχες που είναι πολύ ορκία. Τους έχουμε στριμώξει, ξέρω εγώ, και είμαστε τους βαράμε παντού. Αλλά θέμα ότι τέτοια... Μια τέτοια, όπως το λέμε, μια τέτοια αριθμητική περιοχή. Υπεροχή. Και σύνοι ότι η Καρχιδόνη είναι από τα ευκολότερα και τα πιο δυνατά factions του παιχνιδιού. Δεν νομίζω. Έτσι. Αυτή γιατί ήταν εκεί πάνω. Έχει ωραία μουσκούλα, έχει η δράση. Μη φεύγει, τους έχουμε. Καλά, δεν φεύγουν εκεί μέσα. Όχι, μη βγαίνετε όμως. Δεν θέλω να βγουν γιατί θα είναι ουσιαστικά το αντίθετο. Θα γίνει το αντίθετο από εκεί που του έχω εγώ περιγυκλωμένο. Θα μου έχουν αυτοί. Μπείτε μέσα. Ή τουλάχιστον πολεμήστε εδώ πέρα. Πιο αργά να πήγαιναν αυτοί οι πλήττες. Θα έχει τελειώσει η μάχη, ξέρω εγώ, και θα σκάσω. Α, ήρθαμε. Γεια σας.
Έτσι, στην πύλη. Εντάξει, αυτή τι είναι. Ξότς. Έλα. Στατή είμαστε όπου να είναι πάνε. Τους έχω και πρώτη γραμμή τρομάρα. Τα μπουλούκια ξέρω εγώ. Μπορείς να φύγεις εσύ έστω. Φύγε. Εδώ κάτσε μια αγωνία. Τι είναι. Τι counter attack. Όπως είπα, εντάξει, ξέρω εγώ τα πτώματα. Έχουν την αριθμητική υπεροχή, οπότε δεν υπάρχει ελπίδα κάπως να τους νικήσω. Αλλά κατεβείτε με το μάτι. Δεν το ξέρω αυτή έτσι. Όχι, εντάξει. Ωραία, πηγαίνετε εκεί πέρα. Τον χάσαμε, εσύ κάτσε εδώ πίσω. Εδώ είναι ότι στρατιώτες μας έχουν μείνει, που δεν είναι ούτε καμιά δικοσαριά. Αλλά κρατάνε. Θέλω ότι οι άλλοι έχουν πολύ περισσότερους. Ξέρω εγώ, αυτός εδώ ακόμα αντέχει. Έτσι. Τι λες τώρα. Καλά, επίθεση. Καλά, επίθεση όλοι, τσόγουμε. Εύκολο είναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχω καμία κατσαριά στρατό. Τι έγινε, αναστήθηκε. Α, όχι. Έλα, άλλη μαζί επίθεση. Καλά, χάσαμε κι αυτούς. Μόνο αυτοί έχουν μείνει βασικά, το ξόδι μου. Εδώ ποιος κρατάει, τόσο καλό, 5 άντρες. Όχι, εδώ θα αρχίσει το χαμός. Πώς είναι όλοι αυτοί τώρα να είναι. Ωραία. Κοίτα εδώ πόλεις. Άλλος ένας, ξέρω εγώ, μόνος του. Τι! Φοβήθηκαν! Τρεχάτε, δεν δίκιο έχετε, είναι και 100, και τι 100. Και 20 άντρες μπορούν να σας νικήσουν στο χαλαρό. What the fuck? What the fuck? Τι γίνεται, γιατί νικάω? Ξέρω εγώ, οι μισοί φοβήθηκαν γιατί... Στο καλό γιατί φοβήθηκαν. Εντάξει όμως... Από εδώ βλέπω που ανεβαίνουν τα units. Τα fuck νικάμε. Ξέρω όμως 50 άντρες μου θα νικήσω έτσι. Γιατί να νικάς με πολλούς άντρες είναι εύκολο. Κάτσε από εδώ.
Αλλά ναι, εντάξει. Με 20, τώρα με 20 άντες μου μείνουν. Έτσι, στρατηγός. Your gallant general has fallen and caused his troops much heartache. Ναι, σαν κάγαμε. Και εντάξει, προς τώρα περίμενα να τελειώσει η μάχη. Δεν πήγε καλά το μέτωπο στην Ιταλία, ομολογουμένως. Κάπου είδα ένα unit. Α, οι 20 άντρες. Καλά, έτσι, κρατήσετε. Ξέρω, σοβαρά τώρα περιμένω απλά να έρθουνε. Ποιος είναι εδώ? Και είναι εκεί οι δύο άντρες. Έλα, πίσω. Πέθανε κι αυτός. Ωραία. Ξέρω εγώ, απλά βαριούνται να έρθουν. Κοιτάξτε, βλέπεις και πάνε βολτούλα. Και εγκαζόμουν ξαφνικά. Οκ. Okay. Έλα, μπορείτε. Πιστεύουμε σε εσάς. Γιατί κάθομαι εντάξει. Ορμάτε εδώ. Λες και μην νικήσουμε. Έλα, τους έχουμε. Double time. Ναι, γιατί άμα δεν νικήσετε. Θα σας αφήσουμε μυστικούς μετά. Ωραία, εντάξει. Σκοτώσαμε 1000 άντρες όμως. Να χάλω σε 100 άντρες του είχαμε νικήσει. Βασικά μου άφηνα τα τέτοια, τα retrain. Και χάσαμε τις Σιρακούσες. Πω, και άμα ελπίζω δεν θα χάσουμε εδώ πέρα τουλάχιστον. Και εδώ πέρα. Λοιπόν. Τι έγινε? Οι Μακεδόνες με τους γκολ. Ναι, οκ, εντάξει. Ναι, στρατός. Φτιάξαμε λιμάνι. Τώρα φτιάξουμε και φάρμες. Έχει πολύ χρήμα η Λάρισα. Ναι, εδώ πέθανε τρεις στρατηγοί μας. Και αυτός έγινε ο ψυχικός. Καλό αυτό. Αφού μας πήραν και ολόκληρη πόλη. Ναι, καλά. Ας μην μου είχαν αρχίσει, ξέρω, πόλεμο. Μόνο οι Γερμανοί δεν μου έχουν κατέβουν να μου πολεμήσουν κι αυτοί, όπως το βλέπω. Μόνο αυτοί είναι που έχουν μείνει. Εκεί. Ας στείλουμε κάποιες ενισχύσεις. Τώρα περιμένουμε και τους άλλους δύο τέτοιους καβαλάρδες. Δεν είπαμε, δεν γίνεται να χτίσουμε τίποτα έτσι. Κάνουν και συνέχεια ρέκρουιτ, δεν μπορεί να ανέβει ο πληθυσμός. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας διαλύσουμε αυτόν τον στόλο. Με και τους πέτυχα. Ωραία, δεύτερον έτσι. Τώρα θα μας επιτεθούν λίγα στο επόμενο επεισόδιο οι... Εντάξει, τι έγινε, έχει καεί εδώ μπροστά. Με το φορά το βλέπω αυτό. Α, και εδώ, α, όπου γίνεται μάχη, θεωρητικά.
Τέλος πάντων, αυτό είναι το τέλος του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε. Δυστυχώς είχαμε δύο μάχες που χάσαμε. Πες, δεν ήταν και η πρώτη μάχη που έχασα σε αυτό το Let's Play ή όχι? Ή όχι? Μάλλον όχι. Δεν κόβω και λόγω μου. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like και κάντε subscribe. Αντίο.